φέτος οι ελπίδες μας, οι ευχές μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα τελευταία χρόνια, είναι βάσιμες. Πατάνε σε μια πραγματικότητα που φαίνεται ότι από το προηγούμενο καλοκαίρι έχει αρχίσει αργά αλλά σταθερά να αλλάζει. Και συμπίπτει αυτή εδώ πέρα η σημερινή μας συνάντηση, η συναιστίαση, με σχεδόν τα 4 χρόνια που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. 4 χρόνια δύσκολα, 4 χρόνια με αβεβαιότητες, με ελπίδα, με πολλή δουλειά, με αντιφάσεις, αλλά νομίζω πάνω απ' όλα με ειλικρίνεια, με ευθύτητα, με μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες αυτό που κληρονομήσαμε, την οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία με ευθύνη του παλαιού δικοματισμού, να το διαχειριστούμε με έναν τέτοιο τρόπο ότι σήμερα να μπορούμε να πούμε ναι, κάτι φαίνεται ότι αλλάζει. Ναι, μπορούμε ξανά να ελπίζουμε μετά από 4 χρόνια. Είναι αυτό μόνο ένα κενό γράμμα, είναι ένα σύνθημα, είναι μια επιθυμία, είναι μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται μέρα με την ημέρα το τελευταίο διάστημα μέσα από συγκεκριμένα μέτρα που έρχονται να αλλάξουν την καθημερινότητα ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας, ενός μεγάλου μέρους των συμπολιτών μας. Μόλις πριν από λίγες μέρες κάναμε πράξη κάτι για μας που ήταν κορυφαίο. Ανεβάσαμε τον κατώτατο μισθό. Και βγήκαν κάποιοι άλλοι και μας καταγγείλανε. Λέει, γιατί τον ανεβάσατε τον κατώτατο μισθό. Εσείς είχατε πει ότι θα ήτανε πολύ παραπάνω. Το λένε αυτοί οι οποίοι τον μείωσαν. Και κάποιοι άλλοι λένε, γιατί τον ανεβάσατε τον κατώτατο μισθό. Δεν βλέπετε, αντέχει η κοινωνία. Πρέπει να διαλέξουν. Πρέπει να διαλέξουν όταν ασκούνε κριτική σε αυτή την κυβέρνηση, τι ακριβώς συμβαίνει. Να συμφιλειωθούν με την πραγματικότητα. Γιατί από τη μία δεν μπορεί να μας κατηγορούν για παροχολογία και πριν από λίγους μήνες μας λένε ότι πάμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Αυτά δεν συμβιβάζονται. Όλα αυτά είναι κατανοητά βέβαια. Γιατί η έξοδος από το πρόγραμμα, τα μέτρα που ψηφίζονται και που θα έρθουν, οι 120 δόσεις στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, η ματέωση των προσδοκιών τους ότι θα κοβόντουσαν οι συντάξεις, όλα αυτά αποτελούν την πλήρη διάψευση αυτών που πιστέψαν ότι η αριστερά είναι μία παρένθεση. Η αριστερά λοιπόν δεν είναι μία παρένθεση, η αριστερά είναι παρούσα και θα είναι παρούσα και το επόμενο διάστημα. Γιατί? Γιατί μπορεί και μιλάει στις ανάγκες των πολλών. Διότι μπορεί και καταθέτει προτάσεις μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Προτάσεις οι οποίες ανοίγουν μια προοπτική σε αυτή εδώ την χώρα. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θα σας πέσουν βαριά, μια και τρώμε. Και η χώνεψη, ξέρετε, είναι μια δύσκολη έτσι στιγμή. Το λένε και οι γιατροί. Αλλά νομίζω όμως ότι έχουμε υποχρέωση, ιστορική υποχρέωση εδώ, στην καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, να αναφερθούμε σε αυτή την ιστορικά μεγάλη στιγμή που ζούμε αυτές τις μέρες, την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Διότι ό,τι δεν τολμήσαν εδώ και δεκαετίες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, χάρη ισορροπιών εσωτερικών αντιφάσεων, μετρώντας το πολιτικό κόστος για ψηφοδηρικούς λόγους, κάνοντας ισορροπίες, όχι με πατριωτικές απόψεις, με πατριδοκάπηλες απόψεις, με εθνικολαϊστικές απόψεις, εμείς το τολμήσαμε. Το τολμήσαμε και αναλάβαμε την πατριωτική ευθύνη και είπαμε όχι. Πρέπει αυτή η εκκρεμότητα, η οποία ήταν εις βάρος της Βόρειας Ελλάδας, εις βάρος της χώρας, να λυθεί και να λυθεί υπέρ των συμφερόντων αυτού του λαού, υπέρ των συμφερόντων της Βόρειας Ελλάδας. Ανοίγουμε νέες προοπτικές και αυτό πρέπει να κουβεντιάσουμε. Δεν θελήσαν πολύ να γίνει ένας διάλογος για να δούμε σημείο προς σημείο τις μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται με αυτή την συμφωνία για μια ειρηνική συνύπαρξη, για μια συνανάπτυξη, για σχέσεις φιλίας. Τα Βαλκάνια μπορέξανε και γράψανε λαμπρές μέρες στην ιστορία όταν οι λαοί μπορούσαν και ζούσαν σε αρμονία και συνεργαζόμενοι. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείνουμε το παράθυρο στην ειρηνική συνύπαρξη, στη συνανάπτυξη, χάρη μεγάλων ανιστορροτήτων, χάρη αιμονών, οι οποίες είναι κατανοητές μόνο σε αυτούς οι οποίοι
αντιλαμβάνονται τη σημερινή Ευρώπη σαν μια κατακαιρματισμένη μεγάλη γεωγραφική περιοχή όπου θα εκζωθούν πάλι σύνορα, που θα αρχίσουν πάλι εθνικοί ανταγωνισμοί. Δεν μπορεί να είναι αυτό το μέλλον ούτε της Ευρώπης ούτε της Ελλάδας. Αναλάβαμε λοιπόν την ιστορική ευθύνη γνωρίζοντας ότι μπορεί να υπάρχει πολιτικό κόστος. Αλλά νομίζω ότι όταν αναμετριέσαι με την ιστορία δεν λαμβάνεις υπόψη σου το πολιτικό κόστος. Αναλαμβάνεις αυτό το μερίδιο ευθύνης που σου αναλογεί. Και θεωρώ ότι καθώς θα περνάνε οι μέρες θα κατανοεί όλο και περισσότερο ο κόσμος τα μεγάλα πλεονεκτήματα για τη χώρα μας. Το τέλος στους αληθρωτισμούς, το τέλος στις ανιστόρητες προσεγγίσεις, το τέλος σε μια κατάσταση που μας περιθωριοποιούσε. Κάποιοι επιλέξανε τα διχαστικά συνθήματα, γιατί ο διάλογος και τα επιχειρήματα ήταν εις βάρος τους. Γιατί έτσι μπορούν να δικαιολογήσουν το ρόλο τους. Και αναφέρομαι σε αυτό που ονομάζουμε ακροδεξιά, νεοφασισμό, τους απόγονους των σύγχρονων Ναζί. Αυτοί που τολμούν να λένε σε βουλευτές εδώ εκλεγμένους δημοκρατικά ότι ήταν ανεπιθύμητοι. Μα όταν λες σε έναν εκλεγμένο δημοκρατικά βουλευτή ότι είναι ανεπιθύμητος, είναι σαν να λες ότι είναι ανεπιθύμητη η διαφορετική γνώμη, ότι είναι ανεπιθύμητη η δημοκρατία. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Και αυτή την προσπάθεια πρέπει να τη δώσουμε όλοι μαζί. Εδώ αυτό τον αγώνα κατά του νεοφασισμού, του ολοκληρωτισμού, πρέπει να τον δώσουμε όλοι μαζί. Και δεξιοί και πατριώτες και κεντρώοι και προοδευτικοί και αριστεροί, εδώ χωρούν όλοι. Αυτή είναι η παράδοση της Ελλάδας, της δημοκρατικής Ελλάδας. Μπορούμε να έχουμε διαφορές σε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να διαφωνούμε σε κέρια ζητήματα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να είναι κοινός τόπος. Και αυτό πρέπει να είναι το δικαίωμα όλων σε αυτή την χώρα να εκφράζουν την γνώμη τους. Μου κάνει εντύπωση πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μισόλογα καταδικάζει τα τελευταία γεγονότα. Τα τελευταία γεγονότα δεν είναι γενικώς όμως αόριστα κάποιες διαμαρτυρίες, κάποιες βίαιες πράξεις. Έχουν ονοματεπώνυμο. Αυτοί που προσπάθησαν να μπουν στη Βουλή έχουν ονοματεπώνυμο. Ήταν οι φίλοι και οι ίδιοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Αυτούς λοιπόν, απέναντι σε αυτούς, δεν χωρούν μισόλογα. Δεν μπορείς να κάνεις ισορροπίες ο κύριος Μητσοτάκης επειδή μπορεί να φοβάται μην χάσει ψήφους από τα ακροδεξιά του με αυτές τις απόψεις. Δεν μπορεί να καθοδηγείται από ανθρώπους που έχουν εισβάλει στη Νέα Δημοκρατία και μιλούν ευθέως με την ακροδεξιά όπως είναι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης. Κάνω ένα λάθος, το βαραίνουμε και είπαμε δεν θα μπορέσουμε να χωνέψουμε, αλλά με παρασέρνεται. Με παρασέρνεται. Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία ή εξίσου μεγάλη σημασία είναι ότι πράγματι σιγά αλλά σταθερά, όπως λέγαμε, έχει ανοίξει ένας καινούριος δρόμος. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες στην Βουλή με την ψήφο εμπιστοσύνης, με την αποχώρηση των Ανέλη, το θεωρώ επιστροφή στην κανονικότητα. Διότι καλή και έτοιμη η συνεργασία με τον Πάνο τον Καμένο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν επιβεβλημένη, αλλά είχε τα ωριά της. Ήταν ένας κύκλος που έπρεπε να κλείσει. Και νομίζω ότι καθώς έχουμε βγει πια από το πρόγραμμα και βαδίζουμε σε έναν άλλο δρόμο, πλέον το σκηνικό ξεκαθαρίζει. Τώρα στην μεταμνημονιακή Ελλάδα θα αναμετρηθούν συγκεκριμένες προτάσεις, θα έρθουν να αναμετρηθούν αυτοί που πιστεύουν ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι οι ανάγκες των πολλών, αυτοί που πιστεύουν στο δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, της παιδείας, αυτοί που θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα στην πολιτική μας τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας ένδυ του άλλου πόλου που θέλει να εκφράσει κατά προτεραιότητα τα συμφέροντα των ολίγων, της ολιγαρχίας. Αλλά υπάρχει και μια άλλη αντιπαράθεση που ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι πολύ επίκαιρη. Ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να μας γυρίσουν στο χθες και κατασπατάλησαν τον πλούτο, οι οποίοι σε εποχές της λεγόμενης ισχυρής Ελλάδας με 4% ανάπτυξη, για σκεφτείτε το 4, το 6, το 7, ποιος πίστευε ότι η Ελλάδα θα το χρεοκοπούσε το 10. Κι όμως, ήταν μια ανάπτυξη σε πίσω από ό,τι. Ήταν μια ανάπτυξη που υποθήκευε το μέλλον των επόμενων γενεών.
Γιατί και ο δανεισμός ακόμα, όταν τον κάνεις και τον αξιοποιείς με σωστό τρόπο, μπορεί να σου δώσει με αναπτυξιακή προοπτική. Όταν τον κάνεις όμως για να δώσεις θαλασσοδάνεια, για να πάρεις υποβρύχια που γέρνουνε, για να τα βάλεις, να τα διοχετεύσεις σε μίζες, για να στήσεις κάναλα Νοβάρτη, Siemens, τότε θα χρεοκοπήσει η χώρα. Αυτή λοιπόν είναι η αντιπαράθεση της νέας εποχής. Να μην ξαναγυρίσουμε χθες, να πάμε μπρος. Να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολλών εις βάρος των συμφερόντων των λίγων. Σε αυτό τον αγώνα νομίζω ότι χωρούν πολλοί. Δεν χωράει μόνο η αριστερά. Χωράει και η αριστερά και προοδευτικοί άνθρωποι και όλοι όσοι αντιλαμβάνονται το μεγάλο διακύδευμα. Το μπροστά ή πίσω. Αυτό είναι το καλεσμά μας. Εκεί σας θέλουμε όλους, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε ότι πέρα τις προτάσεις μας, πέρα από τα συγκεκριμένη ανιδιοτελή προσπάθειά μας, την οποία δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, έχουμε και ένα άλλο φορτίο, ένα πολύ μεγάλο αξιακό φορτίο. Εμπνεόμαστε από πολύ μεγάλες αξίες. Από τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, της λιγότερης εκμετάλλευσης, της δικαιοσύνης. Αυτές πάντοτε στις δύσκολες ώρες αυτά τα 4 χρόνια ήταν η μπαταρία μας, αυτό που μας φόρτιζε, που μας ενέπνεε, που μας έδινε δύναμη. Σε αυτές τις αξίες θα παραμείνουμε πιστοί, ό,τι και να γίνει, ακριβώς υπηρετώντας τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Καλή χρονιά, υγεία σε όλους, να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε και να έχουμε πάντα καλά νέα να ανταλλάσσουμε.